τροφοδοτεί στον Χουανκάρ. Φτάει ο Ιωαννίδης στην περιοχή, σέντρα, η απομάκρυνση από τον Κρέσπο. Χουανκάρ θα ξανακερδίσει, Ιωαννίδης. Κεφαλιά και η μπάλα θα καταλήξει out. Λάουτ κάνει νόημα ότι δεν υπάρχει κάτι στην προηγούμενη φάση. Στο 28, αυτή τη φορά έγινε πιο απειλητικός ο Παναθηναϊκός μετά την απομάκρυνση του Κρέσπο. Κέρδισε ο Χουανκάρ από τον Λίρατζη. Παρέμβαση του Κούρτιτς και στη συνέχεια ο Γκατσίνοβης ήταν αυτός που αστόχησε με το κεφάλι. Εδώ η ολοκλήρωση της φάσης και από άλλη οπτική γωνία παρέμβαση του Κούρτιτς. Ήρθε ο Γκατσίνοβης να βάλει το κεφάλι του. Από τον Ελ Καντουρί σε ετοιμότητα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια ετοιμότητα στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Μάλλον έχουν μπριζώσει λιγάκι τον Σοάρες. Και αυτό γιατί είδα προηγουμένως τον Κούρτιτς και τώρα βλέπω τον Νίγκασον να τα λέει με τον Πορτογάλο, ενώ πιο μπροστά το ίδιο έκανε και ο Κριστιάνο Μπάτς, που σημαίνει ότι εκεί έχει εντοπιστεί το πρόβλημα στο πώς δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την μπάλα και στη συνέχεια να κάνει ανάπτυξη με τα άκρα μέσω του Σοάρες, ο οποίος έχει ένα επιτελικό ρόλο σήμερα παρά το γεγονός ότι βρίσκεται προωθημένος. Νταόθ. Υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή και η συνομιλία ανάμεσα στον video assistant referee, τον Ρικάρντο Μπέγκο Ετσέα και τον Αντώνιο Λαόθ. Για να δούμε. Μέσω VAR δείχνει πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο 32. Ο Αντώνιο Λαόθ, ενώ περνάμε στο 34ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έχει την μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο. 1-0 η πράσινη με το πέναλτι του Αϊτόρ, πέναλτι που δόθηκε με χρήση VAR από τον Αντώνιο Λαόθ. Παίχτες του Γιωβάνοβιτς πανηγυρίζουν και βλέπετε τι γίνεται και στις εξέδρες του Ολυμπιακού στάδιου. Βρέθηκε στο έδαφος ο Αϊτόρ. Παίχτες του Παναθηναϊκού απομακρύνονται από εκείνο το σημείο. Εδώ βλέπουμε πλάνα από την εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και θα δούμε σε επανάληψη μετά την εκτέλεση του Αϊτόρ που πλασάρει τον Πασχαλάκη. Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έπεσε στην αριστερή πλευρά. Τη στιγμή που έχουν φτάσει κοντά στο σημεάκι, ο Αϊτόρ βρέθηκε στο επίκεντρο, κάποιο αντικείμενο, ενώ ο Ρουμπεν Πέρεθ τον απομακρύνει.